πήγαν να παίξουν στο πάρκο. Όμως η συνάντησή τους δεν ήταν ευχάριστη. Α, τι κάνει πάλι αυτός εδώ αντιπαθητικός που δεν βλέπει μπροστά του? Γιατί πέτυχα πάλι αυτόν τον στριμμένο εδώ? Πάλι θα με κοροϊδεύει και δεν θα με αφήσει να παίξω. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθες για να με ενοχλήσεις? Αφού στο τέλος θα σκοντάψεις και θα πέσεις μέσα στη λίμνη, απρόσεχτε. Μα εγώ έχω το μπαστούνι μου που με καθοδηγεί. Εγώ μια χαρά έπαιζα πριν. Η διασκέδαση άλλωστε είναι ανάγκη όλων μας. Και έτσι ο Σκοτεινούλης απομακρύνθηκε θλιμμένος. Οι δυο τους χωρίστηκαν και ο καθένας επέστρεψε σπίτι. Δεν φαντάζεσαι ποιον συνάντησα στο πάρκο. Αυτόν τον στραβό και δεν μ' άφησε να παίξω. Γεια σε παρακαλώ πολύ, παιδί μου. Μη μιλάς έτσι και έλα να φας. Τίποτα δεν έχεις φάει από το πρωί. Έτσι άφησες τα δημητριακά σου. Έχει ψωμί, σαλάτες, σάντουιτς και φρούτα. Πάλι σαλάτα και φρούτα? Ναι, παιδί μου, τα χρειάζεσαι. Και άντε να πληθείς μετά. Μαμά, πάλι δεν έχω καθαρά ρούχα? Μα αφού τα έχεις όλα πεταμένα. Σου φέρνω άλλα, όμως μην τα ξαναπετάξεις. Τι θα κάνετε χωρίς εμένα? Για όλες τις ανάγκες σας, εγώ τρέχω. Και μετά κατηγορείς το παιδί στο πάρκο. Για κάτσε διάβασε τα μαθήματά σου. Πρέπει να μορφωθείς, είναι για το καλό σου. Καλά, αμάν πια, πάω. Στο μεταξύ, ο Σκοτεινούλης έφτασε στο σπίτι του. Αχ, μαμά μου, ήταν τόσο δύσκολη μέρα σήμερα. Έπεσα στο δρόμο και δεν ήταν κανείς να με βοηθήσει. Και αυτός ο πειραχτούλης πάλι με κορόιδευε. Ενώ εγώ θα ήθελα τόσο πολύ να κάνω παρέα μαζί του. Αχ, παιδί μου, ξέρω πόσο με χρειάζεσαι όταν περπατάς, αλλά δεν μπορούσα να λείψω από τη δουλειά. Μην ανησυχείς όμως. Μπορεί να μην βλέπεις, αλλά είσαι πολύ ικανός. Ευχαριστώ, μαμά μου. Πείνασα όμως. Τι θα φάμε? Έλα, παιδί μου. Έτοιμα είναι. Μαμά, μετά το φαγητό πρέπει να κάνω μπάνιο και να διαβάσω για το σχολείο. Θα με βοηθήσεις? Ναι, παιδί μου, εννοείται. Μακάρι όλα τα παιδιά να ήταν ευγενικά και να σέβονταν τόσο. Το βράδυ τα δυο παιδιά έπεσαν για ύπνο. Όμως το επόμενο πρωί συνέβη κάτι πολύ περίεργο. Ο Πειραχτούλης έγινε Σκοτεινούλης και ο Σκοτεινούλης έγινε Πειραχτούλης. Ο Πειραχτούλης ξύπνησε διψασμένος. Δίψασα. Α, τι έπαθα. Σκόνταψα. Δεν βλέπω. Έγινε σαν το Σκοτεινούλη που κορόιδευα. Ποιος θα μου φέρει τώρα νερό? Η μαμά μου λείπει από το σπίτι. Πώς θα φάω, πώς θα πληθώ? Πόσο άδικο είχαμε τον Σκοτεινούλη. Τελικά δεν ήταν αυτός ο παράξενος. Εγώ ήμουν ο κακός. Τι να κάνει άραγε ο Σκοτεινούλης τώρα? Την ίδια ώρα χτύπησε η πόρτα. Ήρθε έκπληκτος ο Σκοτεινούλης. Πειραχτούλη, πού είσαι? Δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Εγώ βλέπω. Ίσως τώρα πια θα θες να κάνουμε παρέα. Καλέ μου Σκοτεινούλη, δεν βλέπω πια. Έπρεπε να έρθω στη θέση σου για να καταλάβω τις ανάγκες σου. Έλα, μη λες τέτοια. Εγώ ούτε θυμάμαι πια τίποτα. Πάμε πίσω στο πάρκο. Όταν τα παιδιά επέστρεψαν στο πάρκο αγαπημένα, ξαφνικά ο καθένας γέρισε στο σώμα του. Τώρα κατάλαβα γιατί έπρεπε να γίνει όλο αυτό. Εκτός από την τροφή, το νερό, το σπίτι, τα ρούχα, τον ύπνο, τη μόρφωση, αλλά και τη διασκέδαση, χρειαζόμαστε την αγάπη. Συγγνώμη. Δίκιο έχεις. Όλα μας χρειάζονται. Ώρα και παιχνίδι τώρα! Έτσι, ο Πειραχτούλης και ο Σκοτεινούλης έγιναν φίλοι. Από εδώ και πέρα, δεν θα ξεχνούν και θα σέβονται τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των άλλων.